Θέλω να πάμε και να καλημερίσουμε την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων, την κυρία Δωροθέα Κολυνδρίνη. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας και στους ακροατές. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Έχω δίπλα μου και τον Θόδωρη τον Τζούμα. Είναι ο νέος συμπαρουσιαστής μας. Για να ξέρετε ποιος σας ρωτάει. Καλημέρα και στον Θόδωρη και στον Αλεξάνδρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ξέρετε, όλο το κομμάτι τώρα με τα έργα και επειδή είστε και αρμόδια που το χειρίζετε αρκετά έντονα όλο αυτό το διάστημα, έχει γίνει λίγο serial, θα έλεγα, στο νησί μας. Οπότε ήθελα να προσπάθησα να βάλω και ένα απόσπασμα από το κομμάτι της... Είναι η σκιά που στο νησί των serial στην αλήθεια, γι' αυτό την αγαπάμε. Είναι για να μην βαριέστε γι' αυτό. Έτσι. Αγαπάμε σκιάφα, αγαπάμε σποράδες, όπως και να έχει. Ξέρετε, η σχέση μου με τη σκιά έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια πριν γίνω αντιπεριφερειάρχη, καθότι έχω μείνει στο νησί 2 χρόνια ως καθηγήτρια. Με τον Λεωνίδα τον Τζαβαλιά, τον αξιολάτρευτο Λεωνίδα μου. Καλύτερους εκπαιδευτικούς εκεί πέρα. Τα καλύτερα χρόνια ήταν αυτά τα δύο, με τα καλύτερα παιδιά. Τρίτη ηλικίου είχα, κατεύθυνση. Α, πάρα πολύ. Έχει αξιόλογους ανθρώπους. Ποια χρόνια, πλάκα θα έχει να... παιδιά με τα οποία έχω και τώρα σχέσεις που έχουν τελειώσει. Μιλάμε ότι εγώ ήμουν εκεί το 8 και το 9. Δεν σας πρόλαβα, έφυγα το 5. Έχει ανθρώπους και τα σχολιά της εκεί πέρα, είστε πολύ τυχεροί που έχετε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, αλήθεια όμως. Η αλήθεια είναι ότι όντως σε θέμα σχολείων τουλάχιστον δεν έχουμε κανένα παράπονο και το ότι έχουν επεκταθεί και τόσο τα κτίρια σε σχέση με το 2005 που έφυγα εγώ και υπάρχουν τόσα παιδιά και τέτοιες υποδομές, είναι τρομερή η εξέλιξη που είδα. Το 2000 παραλίγο θα φύγα και μαθήτρια. Ναι, ήμασταν κοντά-κοντά. Συγκίνησα αισιόδοξα και θα στεναχωρηθώ τώρα. Ακού τι ηλικίε. Πω, πού να σα πω εγώ πότε τέλειωσα το σχολείο. Θα κλείσουμε τη γραμμή. Καλά, δεν χρειάζεται, σιγά. Οι άνθρωποι δεν έχουν ηλικία, δεν μας αφορούν αυτά. Πρακτικά όμως αυτό, σε ένα καλό κλίμα λοιπόν και με δημιουργικότητα και με χαμόγελο πάντα, προσπαθούμε να έχουμε κι εμείς μια πλήρη εικόνα. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε πιο πολύ σήμερα για να δούμε τι γίνεται. Ακούσαμε ένα σχόλιο και άκουσα ότι και στην εκπομπή που είχατε δώσει την αντίστοιχη συνέντευξη και δήλωσή σας, υπήρχατε κι εσείς κάποια παράπονα, αντιμετωπίσατε ίσως κάποιες απειλές. Και επειδή δώσαμε και εμείς το βήμα στο να υπάρξει μια απάντηση, υπό την έννοια ότι αναφερθήκαμε σε υποψήφιο δήμαρχο. Και στη Σκιάθο αυτή τη στιγμή οι υποψηφιότητες που έχουν δοθεί είναι πολύ συγκεκριμένες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στην τοπική κοινωνία αυτό έχει γύρει λίγο αντιδράσεις και έχει αναταράξει λίγο τα θεμέλια. Είμαστε και προεκλογικά. Οπότε... Εγώ δεν είμαι υπεύθυνη για το τι καταλαβαίνει ο καθένας. Εγώ όταν βγαίνω σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, θα πω για τα έργα που αφορούν στη Μαγνησία, υπηρετική και νησιωτική. Έτσι λοιπόν και σε προηγούμενες εκπομπές και προφανώς αναφέρεστε στην εκπομπή του Γιώργου του Κουμιώτη στο Ράδιο Μαρκόνι που θα βγει, μίλησα για όλο το νομό. Μεταξύ λοιπόν όλου του νομού αναφέρθηκα και στη Σκιάθο και θα πω ακριβώς αυτά τα οποία είπα και εκεί σε σχέση με τη Σκιάθο, γιατί αυτά ισχύουν και 5 μέρες μετά, 4 πόσο είναι. Είπα λοιπόν ότι στη Σκιάθο εκτελούνται πάρα πολλά έργα, τέτοια όπως και στις Σποράδες και στα άλλα δύο νησιά. Αλλά μιας και μιλάμε τώρα στο Σκιάθος Λέξη, θα περιοριστώ μόνο στα έργα της Σκιάθο. Έργα τα οποία δεν είχε ματαδεί ο τόπος και αυτό είναι πανθομολογούμενο. Έργα τα οποία είναι μετρήσιμα αυτά και μετρούνται τόσο σε χρήματα όσο και σε όφελος λειτουργικό, πρακτικό, καλλιστυχίας, αναβάθμιση του τουρισμού. Είπα λοιπόν πως από τη μία έχουμε πελώριο έργο και θα σας πω ενδεικτικά έργα, ας πούμε τα αντιπλημμυρικά που είχαν να κάνουν με τα ρέματα της Σκιάθου, Τρούλο, Αχλαδιές, Κουκουναριές, Πλατανιά, Αγία Παρασκευή, που έχουν υλοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό του, που ήταν 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ήταν στις καλένδες και στα συστάρια για πάρα πολλά χρόνια. Και χρειάστηκε ένας αγοραστός να τα ξεμπλέξει για να υλοποιηθούν και να πάψει και άγρος να ταλανίζεται από πλημμυρικά φαινόμενα, ακόμα και με το ελάχιστο νερό που έριχνε τον πρώτο καιρό. Έχουμε κάνει την αποκατάσταση του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή του Κουκουναριών Σκιάθου και έχει γίνει επέκταση μέχρι και τον Τρούλο, που ήταν η δεύτερη φάση έργο 2.728.000 ευρώ. Κάναμε συμπληρωματικά έργα της ίδρυξης, που υλοποιούνται ακόμα και σήμερα, 1.200. Με επέκταση έχουμε ήδη ολοκληρώσει την προηγούμενη θητεία μας την αντικατάσταση όλων των σωλήνων της ίδρυξης μέσα στη Σκιάθο. Και θα θυμόσαστε το τι είχε γίνει, είχε σκαφτεί όλη η χώρα, όλο το χωριό. Και τώρα κάναμε επέκταση. Είχαμε, εξασφαλίσαμε 300.000 ευρώ
Δεύτερη φάση φέτος, γιατί είχαν υλοποιηθεί και πέρυσι και πεζοδρομήσαμε σχεδόν στο σύνολό του όπου είχαμε δημόσιο χώρο όλο το επαρχιακό δίκτυο. Τώρα είναι στην περιοχή στο Αμόνι και κοντά στις Κουκουναριές που κάνουμε τα τελευταία πεζοδρόμια. Κατασκευή έργων διευθέτησης ρεμάτων Σκιάθου που βρίσκεται τώρα σε φάση ένταξης. Μας βοήθησε ο Χρήστος ο Τριαντόπουλος. Είναι η δεύτερη φάση της οριοθέτησης και της διευθέτησης των ρεμάτων. 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε έτοιμη μελέτη για να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο το αντικλιματικό και Σκιάθος πια να μην απασχολείται καθόλου με το θέμα των έντονων βροχοπτώσεων. Δεν μιλάω για τα 5 εκατομμύρια που αφορούν τα 2.800 είναι με το κάστρο του Παπαδιαμάντη, 500.000 η Παναγία Εικονίστρια και 500.000 το κάστρο το Παναγία της Κεφριάς, το κλειστό της Σκιάθου, την επέκταση των θέσεων πάρκινγκ στο αεροδρόμιο της Σκιάθου, τη συντήρηση επαρχιακής οδού πρόπερση και φτάνω στο διατάφτα, αναφέρθηκα το έργο του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που έχει να κάνει τώρα αυτή τη στιγμή με την κατασκευή του κόμβου στην περιοχή της Ακρόπολης και παράλληλα δεν είναι 1,5 εκατομμύριο κόμβος, είναι στην ίδια εργολαβία ο κόμβος και η συντήρηση του επαρχιακού δικτύου που θα γίνει από το φθινόπωρο για να έχουμε άβληση του τουρισμού. Δεν μπορούμε τώρα να ανακατέψουμε τον επαρχιακό δρόμο. Μίλησα λοιπόν αφενός ότι στεναχωρέθηκα πάρα πολύ όταν είδα ότι κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να δημιουργήσουν τοξικό κλίμα γύρω από την κατασκευή του κόμβου. Ξέρω πολύ καλά ότι ο φέιμος χρόνος Σκιάθου για να κάνει έργα είναι από τον Νοέμβριο. Ναι. Ακούγομαι έτσι. Ναι, ναι, βέβαια. Από τον Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο. Μετά έρχονται τα πρώτα κάρτες, ήδη το Σάββατο. Όμως υπάρχουν και έργα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν μέσα σε 3-4 μήνες, εκ των οποίων με μέσο όρο 1,5-2 μήνες θα βρέχει και άρα δεν μπορείς να κάνεις τις εργασίες όταν βρέχει, γιατί έχει χειμώνα και στο νησί. Άρα δεν υπάρχουν έργα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν μέσα σε 2 μήνες. Είχαμε αντίστοιχα προβλήματα και όταν αντικαταστήσαμε το δίκτυο στη χώρα, όπου εκεί γινόταν χαμός. Εκεί είχαμε μεγάλο πρόβλημα και δικαιολογημένα οι άνθρωποι αντιδρούσαν. Είχαμε το ίδιο με την οριοθέτηση διευθέτηση των ποταμών, όπου περνούσαν και ρέματα και γινόταν εργασίες δίπλα στα ξενοδοχεία. Αντίστοιχα λοιπόν, δεν μπορεί να υλοποιηθεί ο κόμβος σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχουν χρονοδιαγράμματα για να γίνει ένας κόμβος μέσα σε 2 μήνες. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είπα είναι ότι δεν μ' αρέσει να σφετερίζεται κάποιος ένα έργο, οποιοδήποτε πολίτης, δεν μίλησα πολιτικά, της περιφέρειας, προκειμένου να δημιουργήσει ένα κλίμα που να εξυπηρετεί άλλα δεδομένα που δεν αφορούν πάντως τον αγοραστό ή την Κολυμπρίνη. Αυτό είπα σε πρώτη φάση. Και να πούμε και την ουσία ότι ο κόμβος μέσα στις επόμενες μέρες θα διαμορφωθεί έτσι που θα έχει ήδη αποκατασταθεί η κυκλοφοριακή σύνδεση με το επαρχιακό δίκτυο και δεν θα υπάρχει πρόβλημα γιατί θα σταματήσουμε τους καλοκαιρινούς μήνες της εργασίας και ακούγοντας τους επαγγελματίες της περιοχής δεν θέλουν θόρυβο, το σεβόμαστε, δεν θέλουν σκόνη και αυτό το σεβόμαστε. Άρα θα πρέπει να διευθετηθεί η κυκλοφοριακή ρύθμιση εκεί και να μπορούν να περνάνε και τα γιοταχή και τα λεωφορεία και να μην έχουμε πρόβλημα τώρα που θα έρχονται και συνεχώς καινούργιες πτήσεις. Και θα φτάσει ο τουρισμός. Θα αυξηθεί ο όγκος σίγουρα της κινητικότητας εκεί. Να εντείνεται, ναι. Άρα θα αποκατασταθεί μέσα στις επόμενες μέρες κανονικά η ρύθμιση κυκλοφοριακή στον κόμβο, αυτό είπα. Και επειδή ο δρόμος μετά την επέκταση του δικτύου της ίδρυσης στη συνέχεια είναι διαλυμένος πραγματικά και συνεχώς να το πω λαϊκιστή, τον ταΐζουμε γιατί κάθε φορά που βρέχει γίνεται χάλια. Περιμέναμε να μπει και η οπτική για να μην ασφαλτοστρώσουμε και ξαναδιαλύσουμε τον δρόμο. Και τώρα, την Πέμπτη ή το αργότερο την Παρασκευή, έχουμε κανονίσει να περάσει ασφαλτικό στο νησί. Είναι και μια διαδικασία και αυτό. Πρέπει να το περάσει με πλωτό, με παντόφλα, με ανοιχτού τύπου πλωτό μέσο, γιατί έχει μεγάλες θερμοκρασίες. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο. Θα το φέρει να μην πέσει πολύ η θερμοκρασία της ασφάλτου για να μην χαλάσει. Έχει και τεχνικά ζητήματα. Ή την Πέμπτη την Παρασκευή της εβδομάδας, τώρα που διανύουμε, θα περάσει απέναντι στη Σκιάθο ασφαλτικό. Οπότε θα αποκατασταθεί και ο δρόμος που είναι χωμάτινος τώρα από τις παρεμβάσεις που γίνανε και την κοπή του δρόμου για την επέκταση του δικτύου της ίδρυψης και θα ξεκινήσει μια θερινή περίοδος η οποία θα έχει πρόσκαιρα υλοποιήσει τα έργα σε αυτόν τον βαθμό που να μην υπάρχει πρόβλημα με την κυκλοφορία των οχημάτων. Άρα σε αυτό το κομμάτι θα είναι προσβάσιμα. Θα είναι προσβάσιμη η διέλευση κανονικά για όλα τα οχήματα. Απλά δεν θα έχει γίνει ο καλοπισμός, να πούμε, του χώρου πρακτικά και η ασφαλτόστρωση που περιμέναμε σε όλο το σημείο. Και από τον Οκτώβριο και μετά, που θα ηρεμήσει πάλι Σκιάθος, θα ολοκληρωθεί πλέον ο κόμβος στο σύνολό του. Δηλαδή θα γίνουν και υπόλοιπες εργασίες, θα τοποθετηθεί.
ολοκληρωθεί αυτό που θέλουμε να βάλουμε στο κέντρο, δηλαδή θα ολοκληρωθεί και το καλέσιο το κομμάτι, θα τελειώσουν οι εργασίες και παράλληλα στη συνέχεια θα κάνουμε την ολιστική αποκατάσταση της συντήρησης του επαρχιακού δικτύου στο σύνολό της μέσα στην ίδια την εργολαβία όπως σας είπα. Ωραία. Την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, παρέα, αν μου επιτρέπετε, στις αρχές της εκπομπής, είχατε πει κιόλας ότι είχατε έναν ενδιασμό σε σχέση με το κομμάτι της απόδοσης του έργου, αν θα εκμεταλλευτεί κάποιος από τους εργολάβους την παράταση. Θεωρείτε ότι πλέον τα deadline έχουν, είναι εντάξει, θα είμαστε συνεπείς σε αυτά που σας έχουν δώσει τώρα σαν ημερομηνίες? Ναι, και αυτό γιατί πριν ξεκινήσουμε, γιατί είχαμε μπει σε ένα δίλημα του τύπου να το αρχίσουμε τώρα, δηλαδή πριν από τους τρεις μήνες, δύο που ξεκίνησε, ή να τον αφήσουμε μετά. Καλέσαμε τους εργολάβους εδώ, ήταν ο Περιφερειάρχης μαζί με τους εργοταξιάρχες και τα συναποφασίσαμε αυτά από κοινού με την τεχνική υπηρεσία, λέγοντας ακριβώς αυτό που γίνεται τώρα. Δηλαδή ότι θα φτάσουμε τέλος Απριλίου να έχουμε δώσει το δρόμο. Το σημείο εκείνο έτσι που να μην υπάρχει πρόβλημα και κόλλημα στη μετακίνηση λεωφορείων, οχημάτων κτλ. Και θα ολοκληρωθεί ο κόμβος μετά. Γιατί αν αποφασίζαμε να ξεκινήσουμε όλες τις εργασίες από τέλος Οκτωβρίου και μετά, πάλι μέσα στο χειμώνα δεν θα υλοποιούνταν. Γιατί μέσα στο χειμώνα, ξαναλέω, δεν είναι όλες τις μέρες εργάσιμες πρακτικά. Ναι. Σε εκτεθειμένα περιβάλλοντα. Αυτό είχαμε μπροστά μας το επόμενο Πάσχα. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν είπαμε να γίνουν οι εργασίες αυτές της οριοθέτησης του κόμπου, να το πούμε τώρα, και παράλληλα να κλείσουμε και τα φαντάκια που έχουν δημιουργηθεί από την ίδρυψη και στη συνέχεια από το φθινόπωρο και μετά, να είμαστε καλά, θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας έτσι και αλλιώς και από τον Οκτώβριο και μετά εδώ θα είμαστε και πάλι θα συνεχίζουμε τα έργα μας. Και κάτι ακόμα διευκρινιστικό, πριν πάω στο παραπολιτικό πράγμα της υπόθεσης, εφόσον εστιάσαμε λίγο στο διαδικαστικό. Πρακτικά θέλω να ρωτήσω αν το κομμάτι της μονοδρόμησης και η έκτακτη ρυθμίση κυκλοφορίας που έγιναν, που επίσης μέχρι να δούμε πώς θα κινείται όλο το κομμάτι και εδώ υπήρχε λίγο αντίδραση γιατί ήταν μια αλλαγή στη ρουτίνα. Αυτή η μονοδρόμηση που πέρασε και από το Δημοτικό Συμβούλιο, που αν δεν κάνω λάθος είχε έρθει με εισήγηση της περιφέρειας, θα παραμείνει για τη διάρκεια του καλοκαιριού? Δηλαδή... Θα δοθεί ο άξονας εντός του κόμβου, δηλαδή θα δοθεί από το πάνω μέρος ρεύμα το οποίο θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν τώρα τα λεωφορεία, ειδικά από το πίσω μέρος της στάσης. Θα δοθεί στην κυκλοφορία το κομμάτι που αφορά την κανονική δίωδο. Την κανονική δίωδο. Άρα οι παρακάμψεις που ήταν μέχρι στιγμής ήταν προσωρινές και ολοκληρώνονται με την εν μέρη παράδοση του έργου. Θα σταματήσουν και οι σημάνσεις και οι παρακάμψεις που ξέραμε για αυτό το μήνα. Σωστά. Σωστά. Ωραία. Ωραία. Οπότε, τουλάχιστον να ξέρουμε τι, εφόσον μέχρι τις 29 δώσατε και εσείς ένα deadline ότι με τις εργολαβίες θα γίνει και μία εν μέρη ασφαλτόστρωση, άρα θα μπούμε σε μία ροή κανονικότητας στη διαχείριση τους και στην διέλευση τέλος πάντων όλων των οχημάτων. Θα ήθελα, αν πραγματικά δεν σας φέρνω και σε πολύ δύσκολη θέση, αλλά επειδή είχαμε μία απάντηση και ο κ. Πασχαλής είπε ότι δεν ήταν αυτός ο υποψήφιος ο οποίος σας είπε στο κομμάτι του παραπολιτικού ότι η Σκιάθος χαρακτηριστικά είναι ένα δεξιό νησί και θα φάτε μαύρο, γιατί αυτή ήταν η ατάκα που χτύπησε άσχημα. Ναι. Για να μην κουράσετε πάρω το ερώτημα, γιατί είδα την... μάλλον ενημερώθηκα από εκεί από την περιοχή για όλο αυτό που έγινε. Ναι. Θα πω ότι είναι λίγο κρεότιο να πιστεύουμε ότι ό,τι λέει κάποιος αφορά εμάς. Μου θυμίζει λίγο τους εφήβους στο Facebook αυτό. Βλέπουν κάποιον και λένε αυτό το είπε για μένα αυτή την ανακοίνωση στην ΕΚΑΔΕ. Ας πούμε, επιτραπεί έτσι, χαριτολογώντας να πω ότι είναι αστείο. Πρώτον, και δεν έχουμε μιλήσει ποτέ με τον κύριο Πασχάλη στο τηλέφωνο. Ξεκινάμε από εκεί, άρα δεν τίθεται θέμα να εξηγήσουμε τι. Άρα συμφωνείτε. Εγώ είπα, ξέρετε, έχει 8 δήμους ο νόμος Μαγνησίας. Γιατί θα πρέπει όταν λέω υποψήφιο δήμαρχο, εννοώ τον υποψήφιο δήμαρχο. Έτσι όπως ακούστηκε, αν καταφέρω να παίξει το απόσπασμα, έτσι όπως πήγε στη ροή της κουβέντας, γι' αυτό ήθελα να το αποσαφηνίσουμε. Επειδή μιλούσαμε για το έργο του κόμβου. Ναι. Αλλά αυτό ήταν τελώς συγκυριακό, λέγοντας ότι με ενοχλεί πάρα πολύ, είπα, όταν άνθρωποι και υποψήφοι δήμαρχοι προσπαθούν να με απειλήσουν, να με εκβιάσουν με την. Ψηφοθυρικά. Με το επιχείρημα της ψήφου. Και λέω, το μεγάλο Σάββατο το πρωί, είπα συγκεκριμένα στον κύριο Κουμιώτη, υποψήφιος δήμαρχος. Μάλιστα δεν είπα υποψήφιος, είπα υποψήφιος. Υποψήφιος δήμαρχος. Με πήρε τηλέφωνο, είπα, και μου είπε, με ενθυακρώσει, εάν δεν κάνεις το συγκεκριμένο έργο, μου είπε ένα έργο το οποίο προφανώς εκείνη την ώρα του το είπαν του ανθρώπου και το έμαθε κι αυτός, εάν δεν κάνεις το συγκεκριμένο έργο θα πας μαύρο. Και απαντώ και λέω ότι δεν μ' αρέσουν τέτοιου τύπου συμπεριφορές. Είπατε όμως στο απόσπασμα ότι και το νησί είναι δεξί.
Και εκεί είναι ο παραλληλισμός. Αλλά αν αναφερόσασταν σε άλλο νησί, νομίζω ότι τώρα θα πάει μπάλα από αλλού. Θα αρχίσουμε να παίζουμε. Μα εκείνο δεν αναφερόμουν σε τόπο. Αναφερόμουν σε έργο. Έργο σε συγκεκριμένο σημείο που οι άνθρωποι που εμπλέκονται με το έργο, να το πω αλλιώς, μου είπε ο υποψήφιος δήμαρχος, δεν ξέρω αν ισχύει, αν δεν ισχύει, δεν πάω να ζητήσω πολιτικά προβλήματα, μου είπε στο τηλέφωνο δυνατά, είναι δεξί και θα φάτε μαύρο. Και λέω, είμαι 13 χρόνια εκλεγμένη στην περιφέρεια, 10 χρόνια αντιπεριφερειάρχης, 21 χρόνια στην αιρετή σε θέσεις ευθύνης. Ποτέ δεν έχω επισέλθει, και δεν αφορά τη σκέφτο αυτό, έτσι. Ναι. Ποτέ δεν έχω επισέλθει στη διαδικασία απειλών, θα κάνεις το έργο αυτό, όταν, γιατί θα πάρεις ψήφο, αλλιώς θα φας μαύρο. Και ούτε καν αφορούσε τη σκιάθο, γιατί πρώτον δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Πασχάλη ποτέ. Δεν έχω μιλήσει ποτέ ούτε από κοντά ούτε από τηλέφωνο. Άρα, αφού δεν με πήρε τηλέφωνο, πώς μίλησα εγώ και είπα αυτό. Δεύτερον, το συγκεκριμένο έργο ήταν, είναι στην υπηρετική Μαγνησία, δεν είναι στη σκιάθο. Και αν υπήρχε τέτοιο θέμα, σαφέστατα, θα ήμουν πολύ συγκεκριμένη αν ήθελα να δείξω το νησί. Ακολούθησε μετά από τοποθέτησή μου για έργα τη σκιάθο, επειδή με είχε ρωτήσει ο κ. Κουμιώτη, αλλά μετά έκανα μια γενικόλογη κουβέντα σε σχέση με το πώς λειτουργούμε. Και είπα μάλιστα ότι εμείς τα έργα τα κάνουμε για τον τόπο. Δεν τα κάνουμε ούτε για δεξιούς, ούτε αριστερούς, ούτε πράσινους, ούτε κόκκινους. Πού ζούμε, σε ποια εποχή, στην εποχή του 80, με τα πράσινα και κόκκινα καφενεία. Αυτό είπα. Και δεν αφορούσε σε καμία περίπτωση ούτε τη σκιάθο, ούτε τη Σκόπιο, ούτε την Αλόνηση. Εντάξει, πιστεύω το έχουμε υπεραναλύσει το συγκεκριμένο θέμα. Έχει υπεραναλυθεί και εδώ πέρα στο νησί. Ναι, και γι' αυτό θέλαμε να έχουμε το βήμα από εσά την ίδια και να ξεκαθαρίσετε εσεί τα λεγόμενά σα, γιατί αυτό είναι το πιο τίμιο. Είναι λίγο λαροτραγικό να πρέπει να απολογηθώ γιατί ο ένας ή ο άλλος ερμηνεύει αυτό που λέω εγώ ως πολιτική και γενικόλογη κουβέντα έτσι ή αλλιώς, ή πολλές φορές τα λόγια μου να χρησιμοποιούνται ανάλογα με το πώς θέλει ο καθένας. Όμως να ξέρετε και εσείς που είστε νέα παιδιά, ότι στην πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια, ποτέ δεν έχω μασίσει τα λόγια μου, έκανα μια γενικόλογη κουβέντα στο τέλος της συνέντευξης με τον κύριο Κουμιώτη, λέγοντας ακριβώς ποια είναι η νοοτροπία μου και πώς λειτουργώ γενικότερα στις επιλογές, στις πολιτικές που κάνω, στη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη. Αυτή είναι η αντίληψη που έχουμε στην Περιφερειακή Αρχή. Και ο λόγος που δεν είπα το όνομα είναι γιατί δεν ήθελα πραγματικά να προμοτάρω έναν υποψήφιο. Αλλιώς είχα πρόβλημα. Καλά κάνετε. Δεν υπάρχει λόγος. Θα ήταν σαν να το έκανα και διαφήμιση και δεν θα ήθελα να πέσει. Ναι, ισχύει. Ωραία, ωραία. Κοιτάξτε, το ότι δεν μας άρεσε τα λόγια σας, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί έχετε έρθει πολλές φορές στο προσκήνιο, καλή ώρα, σαν αυτό εγώ το γεγονός. Εγώ ξέρετε ότι όποιος, σε όποιο Δήμο, το έχω πει άπειρες φορές, λέγεται Δήμαρχος, και από τη στιγμή που ο κόσμος τάσει εμάς αυτή τη θέση, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα οι ανθρώπινες σχέσεις. Με κάποιους είμαστε πιο δεμένοι, με κάποιους λιγότερο, όπως και στην προσωπική μας ζωή. Όμως θεσμικά είμαστε υποχρεωμένοι και είναι εντολή του κόσμου να συνεργαστούμε με αυτούς που ο κόσμος στάσει σε θέσεις ευθύνης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Με το Δήμαρχο, ποιος είναι ο Δήμαρχος, αυτός που ορίζει η δημοκρατία. Η ανώτερη αρχή της δημοκρατίας είναι η ψήφος του λαού. Αυτοί αποφασίζουν, αυτοί μας βάζουν, αυτοί μας κατεβάζουν. Άρα, όταν η Κολυνδρίνη είναι αντιπεριφερειάρχης, πρέπει να συνεργαστεί με το Δήμαρχο που είναι εκλεγμένος. Και πρέπει να κρατάμε ισορροπία σε σχέση με αυτό. Μα κοιτάξτε. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα που είπα αφορούσαν άλλο Δήμο και γενικόλογα τοποθετήθηκα στο ποια είναι τα κριτήρια που κάνουμε τα έργα στην περιοχή. Δεν είναι κομματικά. Εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα, όλα τα χρόνια που είμαι αντιπεριφερειάρχης, προείστανται στις διευθύνσεις της επιθυμίας μας άνθρωποι οι οποίοι ούτε καν ανήκουν στον κομματικό χώρο, από τον οποίο φυσικά δεν έχουμε κρύψει ποτέ ότι ανήκουμε, καθότι δεν είμαστε από παρθενογένεση. Όμως απευθύνονται τα έργα σε όλο μας τον κόσμο, δεν έχουμε κομματικά χρώματα στην τοπική αυτοδιοίκηση και έτσι πρέπει να είναι για να μάθουμε και στα παιδιά μας και στους νέους ανθρώπους και να μας σέβονται. Και ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού δεν χρειάζεται να έχουμε πολιτικές αξιώσεις και πεπιθήσεις, αλλά πρέπει να έχουμε τοπικές καθαρά και ανθρώπινες. Κοιτάξτε, θα είχε πολύ ενδιαφέρον να μαθαίναμε και γενικότερα να ήξερε και ο κόσμος ποιοι σας παίρνουν τηλέφωνα κατά καιρούς, γενικά από όλους τους Δήμους, και σας λένε μη βοηθάτε αυτό το Δήμαρχο να κάνει το χύψη έργο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση για να σου πει κάποιος. Να σε πάρει τηλέφωνο κάποιος και να σου πει βοηθάς αυτόν, βοήθα τον άλλον. Τον πρώτο καιρό μπορεί, αλλά πρέπει να του δώσεις χώρο να το κάνει. Όταν ξέρει κάποιος ότι θα σε πάρει και θα κλείσει την πόρτα, γιατί δεν πρόκειται να ακούσει τέτοιο πράγμα. Δεν βοηθάμε το Δήμαρχο στους 8 Δήμους, βοηθάμε τον τόπο. Εννοείται. Όταν κάνεις έργα σε μια περιοχή, αυτό πρέπει να γίνει σαφές, δεν βοηθάς τους Δημάρχους με τα έργα. Ο Δήμαρχος σε αυτή την περίπτωση είναι ένας πολίτης, ο οποίος θα καρποθεί το ωφέλη ενός έργου όπως και εσείς.
όπως και εγώ εδώ στην περιοχή. Βοηθάς τους ανθρώπους, τον τόπο. Όταν πας και ζητάς ψήφο και λες θέλω να είμαι σε αυτή τη θέση, η κυρία και ο κύριος και ο παππούς και το παιδάκι που θα έρθουν να σε ψηφίσουν έφηβος, θέλουν να σε ψηφίσουν γιατί θα βρουν την πόρτα σου ανοιχτή, γιατί θα ακούσει ένα εύλογο αίτημά τους, γιατί θα τους βοηθήσει το δίκαιο αίτημά τους και γιατί θα αφήσει πέντε πράγματα στον τόπο: μια παιδική χαρά, ένα γήπεδο, ένα δρόμο, ένα κέντρο υγείας, μια υποδομή, αποχέτευση που θα δώσουν στο νησί μια επιπρόσθετη προστιθέμενη αξία που θα δημιουργήσουν κάποια δεδομένα στον τόπο για την ανέλυξή του και θα πούνε δόξα τω Θεώ, είναι εργατική, είναι ακούει, κάνει έργα, θα μπορούσε να κάνει κι άλλα, θα φέρει στο δεύτερο στο καλού το καλύτερο, αλλά αυτή είναι η λογική. Δεν πρόκειται ποτέ να ακούσω κάποιον που θα πει δεν θα κάνει έργο για να μην βοηθήσει τον τάδε, να βοηθήσει τον τάδε. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Κοιτάξτε, αφού λύσαμε και το προηγούμενο παραπολιτικό, θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω σε ένα σύντομο απολογισμό, δηλαδή πέρα από τον κόμβο που γίνεται αυτή τη στιγμή στο νησί, που μέσα έχει και την ασφαλτόστρωση, είπαμε ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τι άλλο γίνεται αυτή την περίοδο στο νησί, μάλλον τι πρόκειται να γίνει μετά το καλοκαίρι, που είναι η πιο παραγωγική περίοδος και για τις εργασίες και γενικότερα, για να δούμε ένα αποτέλεσμα σαν εικόνα. Το βασικό που ξεκίνησε και έχει ενταχθεί είναι τα 3.800.000 που είναι η συνέχιση των αντιπλημμυρικών έργων στη Σκιάθο. Είναι έργο προεξάρτουσας αξίας. Αφού ολοκληρώσαμε τα πρώτα αντιπλημμυρικά τα 2,5 εκατομμύρια, τώρα έρχεται νέο έργο, το οποίο έχει ενταχθεί στον 8-17 σαέμπτυλες αντιπλημμυρικά, είναι 3,8 εκατομμύρια. Που σημαίνει ότι η Σκιάθος πλέον θα θωρακιστεί αντιπλημμυρικά με οριοθέτηση, διευθέτηση των 5 βασικών ρεμάτων της σε όλο το νησί. Έχουμε συμπληρωματικά έργα ίδρυψης. Έχουμε μελέτη επέκτασης του Χιτά στη Σκιάθο που υλοποιείται τώρα, είναι προϋπολογισμό, αν δεν απατάει μήνυμα 170.000 ευρώ που θα οδηγήσει στο έργο της επέκτασης του Χιτά. Έχουμε τα 5 εκατομμύρια που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό και χρειά εικονίστρα το κάστρο. Έχουμε σε φάση ένταξη στο Μπούρτζι. Έχουμε. Να ρωτήσω κάτι. Σε σχέση με το κάστρο, επειδή και εκεί έχουμε λίγο παράπονα το ότι είναι κλειστό και αυτό το κάστρο που λόγω των έργων είναι η δεύτερη χρονιά που θα είναι κλειστό. Ξέρετε, εγώ ακούω την γκρίνια γενικά σαν άνθρωπο. Ναι. Είμαι ο άνθρωπο που εισπράττει γενικά εύκολα την γκρίνια, οπότε σα τη μεταφέρω. Αυτό πόσο. Τι ορίζοντα αποκατάσταση έχει ολοκλήρωση του έργου. Το έργο εδώ έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Θεσσαλίας, το χρηματοδοτούμε εμείς, αλλά ο φορέας υλοποίησης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και ελέγχονται τα χρονοδιαγράμματα και η τήρησή τους, όπως και η επίβλεψη από το Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε εκείνο είναι υπεύθυνο για τις όποιες παρατάσεις δώσει. Λογικά, μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα του τύπου, βάσει τη εμπειρία μου, σα απαντώ, ενός χρόνου περίπου θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. Άρα, σημαίνει πως θα είναι φέτος μόνο κλειστό το κάστρο. Νομίζω πως επειδή ξέρω και το χρονοδιάγραμμα που έχει προηγηθεί, πάνω κάτω εκεί είναι οι χρόνοι που τρέχουν. Άρα, οπότε α πούμε ότι θα είναι μία σεζόν ακόμη. Αυτό έχει γίνει με τριμερή προγραμματική σύμβαση του Δήμου Σκιάθου, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Υπουργείου Πολιτισμού. Γι' αυτό και υπάρχουν και αρχαιολόγοι οι οποίοι. Ναι, σαφώς. Είναι και άλλου σημασία και άλλο κομμάτι το συγκεκριμένο έργο που η αρχαιολογική υπηρεσία οφείλει να είναι επιποδώσει εκεί. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ευχαριστήσουμε για όλο το κομμάτι αυτό. Νομίζω ότι θα έχουμε τακτές συναντήσεις όσο τα έργα προχωρούν. Ελπίζω ότι δεν θα είμαστε διαρκώς σε ένα κομμάτι παραπολιτικής και γκρίνιας, αλλά θα είμαστε και λίγο πιο επικοδομητικά. Αλλά και αυτό χρειάζεται, γιατί έτσι λύνουμε τις απορίες μας. Πρέπει να σας αφήσω γιατί έχουμε μείνει στο 1/4 πριν το τέλος της εκπομπής μας, οπότε δεν θέλω να σας κόψω ξαφνικά κάποια στιγμή που θα έχουμε πλατιάσει ίσως και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά και θα είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειάζεται να τοποθετηθείτε και εσείς εκ νέου.